φορμάρους μέσα στην Αρκαδία και μέσα σε αυτή την εκκλησία μια γερόντισσα εμαρτύρησε και η μεγάλη μας σας πονέφυγε ο Πάτος Κεραυτούν πάει να μας καμώσουν εισέβγαλαν την γλώσσα από τον Αρχένα. Και γιατί, γιατί δεν μαρτυρούσε το τι υπάρχει σε αυτόν τον τόπο ως προς τη δύναμη. Έτσι λοιπόν είμαστε σε ένα λαό που πατάμε το αίμα της γραιότητας, δηλαδή που στάθηκε ορθή στην πίστη, αξία σ' ό,τι αρμόζει στην υπαρξή της και μας προσφέρει το μεγάλο παράδειγμα. Μόνο με την πίστη στο Χριστό και με όλο το σταυρό μας θα είμαστε πάντοτε νικητές και τροποφόροι. Το λάβαρο του Γερμανού στην Άγια Λαύρα και το σύνθημα «Ελευθερία ή θάνατος» ξεσήκωσαν το δουλωμένο γένος για τον αγώνα της αποτείναξης του τουρκικού ζυγού. Όμως, ο αρχικός ενθουσιασμός έδωσε τη θέση του στο φόβο και την απογοήτευση από τη σκληρή πραγματικότητα, την κατατρόπωση των αγωνιστών από τις τουρκικές δυνάμεις. Ορόσημο η πρώτη μάχη στην Καρίτενα, που ουσιαστικά κατέληξε στην άτακτη φυγή των περίπου 7.000 Ελλήνων που ήσαν εκεί συγκεντρωμένοι με το Κολοκοτρώνη και άλλους καπεταναίους. Εκεί πολιορκούσαν τους Τούρκους που ήσαν κλεισμένοι στο φρούριο της Καρίτενας. Στις 31 Μαρτίου ξαφνικά είδαν καπνούς στο χωριό Σάλης και ο Φωτάκος, υπασπιστής του Κολοκοτρώνη, σημειώνει: Τούρκοι καβαλαρέοι και πεζοί, περί τους 3.000 εφάνισανε μπροστά μας και μας επήραν τις πλάτες. Αμέσως εσκορπίστημε, ετραβήξαμε κατά τη Μιτσάνα και τη Στεμνίτσα. Ο Κολοκοτρώνης ήρθε το κατόπιν μας και επειδή εφορούσε κόκκινα ρούχα, άρπαξε από ένα τσοπάνι μία κοντόκαπα, την εφόρασε και εφώθη μέσα εις τα χαμόκλαδα και γλίτωσε από τους Τούρκους. Μετά την πανολεθρία της Καρίτενας και τον διασκορπισμό του μεγαλύτερου στρατοπέδου του αγώνα, οι Έλληνες αποθαρρύνθηκαν και απογοητεύτηκαν, ενώ οι Τούρκοι αναθάρισαν από την νίκη και αποφάσισαν να χτυπήσουν και άλλα μικρότερα στρατόπεδα. Στην Πιάνα ο Κολοκοτρώνης στις αρχές Απριλίου άρχισε να συστήνει στρατόπεδο όπου συγκεντρώθηκαν πολλοί καπεταναίοι με τους στρατιώτες τους. Και όπως αναφέρει ο Φωτάκος, ταύτα εγένοντο από την ημέρα των Βαΐων έως τη Μεγάλη Τετράδη πρωί 6 Απριλίου. Τότε ήρθαν οι Τούρκοι από την Τριπολιτσάν και μας διασκόρπισαν. Ο δε Κολοκοτρώνης μας εφώναζε: «Σταθείτε να πολεμήσουμε, πού πάτε?» Αλλά τίποτα δεν μπόρεσε να κάνει. Επόμενος στόχος του στρατόπεδου στις Κερασιές. Και ο Φωτάκος μας πληροφορεί και πάλι: την ημέρα του Πάσχα 10 Απριλίου ήρθαν οι Τούρκοι από την Τριπολιτσάν, επέπεσαν κατά του στρατοπέδου και το διέλυσαν. Εσκοτώθησαν υπέρ τους 15 Έλληνας και ο αρχηγός των μυστριωτών Αντώνης Νικολόπουλος. Εδώ με υπόδειξη του Κολοκοτρώνη είχε συσταθεί στρατόπεδο από τους τριπολιτσιώτες καπεταναίους Παναγιώτη Αρβάλη και Γεώργιο Μιλίδα, τον Κωνσταντίνο Πεντιμεζά από τα Καλάβρητα, τον Ασημάκη Σκαλτσά από το Κακούρι, τον Κολιό Μπακόπουλο από του Δάρα και άλλους, και τον Λεβιδιώτη Καπετάνιο Αλέξιο Νικολάου, μετέπειτα αρχηγό των στρατευμάτων περιφέρειας Τριπολιτσάς, που έπεσε ηρωικά το 1826 στη δεύτερη μάχη στο Λεβιδιώτικο κάμπο. Δύο ημέρες μετά το Πάσχα, στις 12 Απριλίου, έφτασαν στο Λεβίδι η Καλαβριτινή, Σωτήρης Χαραλάμπης, που ήταν ο επικεφαλής. Οι Πετιμεζέοι, ο Θεοχαρόπουλος, ο Σολιώτης και άλλοι, ενώ περνώντας από την Καρδίλα, πήραν μαζί τους και τον ηγούμενο της εκεί μονής της Παναγίας Καλίνικο, με καρδιλαίους και άλλους από γειτονικά χωριά. Αργά το βράδυ στις 13 Απριλίου, οι Τούρκοι ξεκίνησαν με πεζούς και υπηκό, που έφταναν τις 6.000 περίπου. Το πεζικό πέρασε στο κάψι και έγινε αντιληπτό από τους φύλακες, οι οποίοι έδωσαν σήμα στους Έλληνες.
Τότε ο Σωτήρης Καραλάμπης και οι άλλοι καπεταναίοι αποφάσισαν να οχυρωθούν έξω από το λεβίδι και να αποκρούσουν τους Τούρκους. Έφτασε όμως άλλο μήνυμα, ότι ερχόταν από τις Μιλιάς στον κάμπο το τουρκικό υπηκό περίπου 1500. Έτσι οι Έλληνες βρέθηκαν ανάμεσα σε δύο επιθέσεις και ο κύριος όγκος τους, όπως μέχρι τότε συνέβαινε, κατέφυγε στα γύρω βουνά. Έμειναν περί τους 70 αγωνιστές που ταμπουρώθηκαν σε διάφορα σπίτια. Στο ξεκίνημα της μάχης οι Τούρκοι συνάντησαν ισχυρή αντίσταση και προς στιγμή σταμάτησαν να προχωρούν. Αιωνία αυτή σημεί. Πάνω από εκεί. Μπράβο. Κάθε τόπος που κάθε τόπος ομολογούν για να ελευθερωθεί αυτός ο τόπος. Να είναι μακαρία αυτή η μνήμη και σε εμάς το μεγάλο μάθημα να είμαστε πάντοτε Έλληνες και χριστιανοί. Αρκαδίας, κύριο Γεώργιο Παπαϊλιού. Από το βουλευτή Αρκαδίας, κύριο Κωνσταντίνο Βλάση. Από το βουλευτή Αρκαδίας, κύριο Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο. Από τον αντιπεριφερειάρχη Πελοποννήσου, κύριο Γεώργιο Ρουμελιώτη. Από τον Αντιπεριφερειάρχη Αρκαδίας Πελοποννήσου για την Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας, κύριο Ευάγγελο Γιανακούρα. Από τον υποδιοικητή της Διοίκησης Κέντρων, ο Ταξίαρχος, κύριος Παναγιώτης Τσίλης, ως εκπρόσωπος των Ενόπλων Δυνάμεων. Από το Δήμαρχο Δήμου Τρίπολης, κύριο Δημήτρη Παυλή. Από τον Αντιδήμαρχο Δήμου Τρίπολης για τη Δημοτική Ενότητα Λεβιδίου, κύριο Νικόλαο Γεωργανόπουλο. Από τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Λεβιδίου, κύριο Παναγιώτη Ξίδη.